Κάτσε, περίμενε. Γενικά το Guardian Angel σε ήρωες που έχουν sustain δεν είναι καλό. Ποτέ δεν μου άρεσε. Γιατί ουσιαστικά σε αναγεννεί όταν πεθάνεις. Αλλά όταν παίζεις έναν ήρωα όπως ο Jax, ο οποίος στηρίζεται στο sustain, έτσι, στο sustain, πρέπει να βγάλεις items τα οποία σου δίνουν sustain. Το Guardian Angel δεν σου δίνει sustain. Το Guardian Angel το βγάλεις σε ήρωες που έχουν ένα boom και μπορεί να άμπιαστείς να πεθάνεις και μετά να ξανακάνεις ένα boom. Σε κάποιον assassin θα το έβγαζα. Τύπου Zed, ας πούμε, μπαίνεις μέσα, τα παίζεις όλα, μπορεί να πεθάνεις. Απ, παίρνεις έναν, αλλά έχεις το Guardian Angel για να ξαναμπαίξεις τα cooldown σου. Στο Jax το Guardian Angel δεν το θεωρώ καθόλου καλό, γιατί έχει sustain, μένει στη μάχη. Καλύτερο είναι να βγάλεις, ας πούμε, ένα Blade of the Ruin King που θα σου δώσει lifesteal, που θα σου δώσει sustain, να βγάλεις ένα Wormox, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, να βγάλεις κάτι που σου δίνει πιο πολύ sustain, ώστε να μην πεθάνεις. Μαλάκα γουλού, θυμήθηκα την τι και έβλεπα συνεντεύξεις ένδοξες. Πόσα χρόνια παίζεις LOL? 10 χρόνια παίζω μπρόμο. 10 χρόνια. Σε περίπτωση που δεν με ξέρεις, εγώ έφερα το LOL στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Αν ψάξεις παλιά, τώρα που πεις για συνεντεύξεις, κάτσε να λίγο. Αν πατήσεις στο YouTube την συνέντευξη, κοίτα τη βγάζει κατευθείαν, λες κλειό. Είσαι ποταζόντας, φίλε, να ξέχασες χρονιές. Έχω μαζί να μας πει μερικά πράγματα. Ω, το σορτσάκι. Μαλάκα, πώς ήμουνα έτσι, κλαίω. Εγώ θα ξεκινήσω. Είναι αυτός που όταν το team, όταν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να μπει μπροστά, καθαρά. Να ταγκάρει δηλαδή. Να ταγκάρει, ναι. Τα έλεγα ωραία από τότε. Εδώ τώρα πόσο χρονών είμαι, 15, είμαι 24. Όχι 23, όχι 23, 22 είμαι εδώ, φίλε, κλαίω. Πώς έχω αλλάξει έτσι, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι, νομίζω χειρότερος έχω γίνει. Όχι, τι είναι αυτό, ρε, Void Gaming. Πάνισερ, κλαίω, πώς είναι εδώ ο Πάνισερ, μαλάκα, το πρέπει να είναι πολύ μικρός, 18, πόσο. Δες τον εδώ, ρε μαλάκα, το βλάκα γαμό, άλλος άνθρωπος είναι, ρε μαλάκα. Τότε ήταν ωραίος χαγιάτε, ρε μαλάκα, αυθεντικός. Ωραίος χαγιάτε, ρε μαλάκα, τότε, ωραίος καλός χαγιάτε. Που του μιλούσε και ήταν άνθρωπος, ρε φίλε. Αχ, γιατί έγινε έτσι, ρε μαλάκα, χαγιάτε, κρίμα. Τι ωραίος τύπος ήταν, ρε χάμωτο. Τι έχουμε εδώ, φορική βέν. Πάλι όλα το γήπεδο του Τάκη. Φίλε, να είσαι καλά. Δεν το μπορώ τον Κώστα τον Κρυζιάη, ρε μαλάκα. Λέω. Κάτι πήρε το αυτή μου για επιστροφή σε DD με κάποια από τα παλιά καλά παιδιά. Ισχύει. Α! Δεν ξέρω, μπρο, μπορεί για να ισχύει. Δεν ξέρω. Πού το πήρε το. Το αυτάκι σου, πού το πήρε αυτό εδώ. Χθες είπες ότι θα μας πεις για κούκκο, αλλά το ξέχασες. Δεν το ξέχασα, μπρο, το βιντεάκι έδειξα. Ανέβηκε βιντεάκι, ρε φίλε. Το πρώτο επεξεργασμένο βιντεάκι, αν πας σελίδα μου στο. Αν πας στο κανάλι μου στο YouTube, γουλού. Έτσι. Ανέβηκε βιντεάκι δυνατό, με Wukong gameplay κτλ. Είναι το reward του Wukong, όποιος θέλει μπορεί να το δει γενικά. Κάντε και ένα subscribe, κάντε και ένα like αν θέλετε στο κανάλι μου στο YouTube. Θα ανεβάζω αρκετά βιντεάκια έτσι και με ωραίο gameplay και γενικά. Και ήταν αυτό το game τη μέρα που βγήκε ο reward του Wukong, που το έπαιξα πρώτη μέρα με Black Liver και εναντίον Punisher Forgiven. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει σε κάποια φάση. Πάμε λίγο πρέσα boys. Κοίτα, επεξεργασμένο βίντεο θα ανεβαίνει κάθε 2-3 μέρες, αλλά βιντεάκι γενικά μπορεί να ανεβαίνει κάθε μέρα ανάλογα στα κέφια μου. Θα δω. Και αυτή τη στιγμή έχω Jax vs Wukong, Trundle και Twisted Fate που νομίζω και τα τρία του τα κάνω hard counter. Δηλαδή οι άλλοι τι παίρνουν, ρε μαλάκα. Παίρνω Jax και παίρνουν όλα αυτές τις πίπες. Θα βάλω max CDR κλασικά. Γενικά να ξέρετε ότι ένα είναι το build πλέον στο Jax. Δεν υπάρχει άλλο. Βασικά είναι δύο. Εναντίον Tank, Lethal Tempo. Πρώτο item Blade of the Ruin King, Rage Blade δεύτερο, τρίτο Trinity κτλ. Εναντίον Non-Tank, CDR εδώ, Trinity, Death Dance. Και Άγιος ο Θεός. Αυτό που θέλω εγώ είναι να, το Q του Wukong να περάσει στο ε του Jax. Αυτό με νοιάζει εμένα, τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει το ε να το κάνω στα ότοταξη στο ulti, με νοιάζει το Q του. Το Q του είναι όλη η σημασία. Γιατί αν δεν περάσει Q, δεν έχει damage καθόλου. Και ulti να μου περάσει 10 second δεν θα φάω καθόλου damage, θα το δείτε. Το ιδανικό μου back εμένα είναι 900 gold εδώ. Το ιδανικό μου back είναι 900 gold για να πάρω Kal και Doran's Blade. Και μετά δεν μπορεί να με κάνει τίποτα στο lane. Τώρα γενικά έχει καλό lane ο Wukong, πρέπει λίγο να το προσέξω. Και αυτό που έχω πουσάρει ίσως και είναι κακό. Με τώρα να στείλει να πουσάρει δεν είναι και πάντα το καλύτερο. Okay. Μια χαρά. Τώρα θα μπορούσα να βγάλω συν. Αλλά καλύτερα να το παίξω σωστά και να πάω για το σωστό build. Νομίζω μια χαρά. Νομίζω μια χαρά πάει η φάση. Let me at him. Είδα τα μαλακία εδώ τώρα. Μάλιστα.
Έλα ρε φίλε, Ζέρα, θα ακολούθησε ρε μπρο. Ακολούθησε, εδώ γίνεται ξύλο πέφτει. Και το έπαιξε καλά όλα φρεγάμωτο. Δεν χρειάζεται να του κάνω lane. Ίσα λίγο ένα ολίν για τρομοκρατία, όχι τίποτα άλλο. Απλά δεν έχω το item τώρα, δεν έχω σύν, αυτό είναι κακό. Τον περνάω περίπου ένα level και double CS έχω, μια χαρά. Αυτό τώρα που έγινε εκεί, που παίξαμε το ξύλο, εμένα με βοήθησε για ποιο λόγο, γιατί το lane μου πούσαρε στη μεριά μου. Οπότε όσο πιο πολύ εγώ και ο Wukong λείπαμε από το lane, τόσο πιο πολύ αυτός έχανε creeps και κέρδιζε εγώ έδαφος. Γιατί μαζεύονταν τα creeps, μπήκαμε στο tower, πήγα τα farmer, οπότε ο Wukong τώρα έχει, ας πούμε, σχεδόν double CS πίσω είναι. Κοίτα, γενικά ο Wukong δεν μπορώ να τον κάνω dive με τίποτα. Στον bot double kill βλέπω. Όλο αυτό προσπαθεί. Oh, double kill. Triple kill! Oh, να σου. Α, 25G έδωσε, μια χαρά. Ωραία, τώρα νομίζω βγαίνει dive εδώ. W έχει σε πόσο? Του αργεί το W. Του αργεί το W. Όχι ρε γάμο το. Σε πόσο έχει W? Α, πέθανε εγώ. Εντάξει. Τρόλα ρε. Το έπαιξε καλά βασικά. Το έχω το... Όχι ρε γάμο, πέθανε. Ποιοι είναι οι σωστοί champs για full πρέσα? Φιώρα, Τζαξ νομίζω. Η πρέσα είναι real πιστεύω σε αυτά. Ο Φιώρα και το Τζαξ είναι τα μοναδικά champions στο game. Τα δύο μοναδικά champs που αν τα παίξεις σωστά. Βασικά είναι τα μοναδικά δύο champs που πρέπει να κάνεις TP εδώ στο bot τώρα. Και έχω τρολάρει. Μπορώ να πάρω κανένα kill. Βλέπω ότι είναι τα μοναδικά champions στο game που το πώς θα βγει το game εξαρτάται καθαρά και μόνο από το skill σου. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω ότι είναι ότι το Jax και το Fiora είναι 100% skill champions. 100%. Είναι τα πιο. Οχ! Είναι τα πιο skill champions στο game. Τα πιο skill champions στο game με διαφορά. Ναι. Εδώ πεθαίνουν και οι δύο. Η Fiora, ας πούμε, δεν έχει τόσα πολλά counter picks. Ο Jax έχει αρκετά. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι αν είσαι focused και τα counter picks του Jax θα παίξει σωστά, με πολύ δυσκολία μπορεί να βγεις και από πάνω. Με πολύ δυσκολία. Τώρα εδώ θα παιχτεί ένα που θα πέτει. Έκοψα τη ζούμη στο τέτοιο ρεκλό. Triple kill! Για τον Έλληνα Prodigy, πάμε λίγο. Η Riven, υπάρχουν πολλά skill jumps. Απλά η Riven δεν κάνει τόσο καλό split όσο κάνει ο Jax Fiora. Ο Olaf μου πάντως είναι πολύ clean, φίλε. Δεν είναι, είναι uber clean. Αν και γενικά, πολλές φορές μου έχει τύχει το early game ένας jungler μου να το παίζει τέρμα clean και να είμαι σε φάση, ω, τι κάνει, ξέρω, έχω παικταράς. Και μετά από το 20, ας πούμε, να λούζει τα πάντα και να χάνει όλο το game. Μου είχε τύχει πάρα πολλές φορές. Αυτός ο Olaf το έχει κάνει solo carry το game γενικά. Εντάξει, και εγώ το έχω παίξει καλά και ο Zerath, ας πούμε, γενικά ok. Αλλά ο Olaf κάνει πράγματα ουσίας. Δηλαδή παίρνει ένα rift, σπάει δύο towers, το παίζει σωστά. Παίρνει drakes, παίρνει ένα ακόμη rift, το παίζει full σωστά, ας πούμε. Κάνει triple kill εκεί που πρέπει. Είναι clean το gameplay του γενικά, αλλά μπορεί, ας πούμε, μετά τον Baron και τα λοιπά να πάρουμε Baron, ένα φουκού. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, θα το δούμε. Με τον Wukong είμαστε same level. Έχω 8-2-1 και αυτός έχει 0-3-2 και είμαστε same level. Αυτό πώς γίνεται, ρε παιδιά? Οκ, okay, σου πήρα το ulti. Ωχ, κακό αυτό. Αυτό. The place! Πάω! Πάω! Και εσύ πήθηκε, πάω! Κουτουλίδια παντού. Ευτυχώς έχω team. Αυτό το game έχω ωραίο team, ρε φίλε. Παίζουν το game, κατάλαβες, δεν είναι αφού. Παίζουν το game, ρε φίλε. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουν, ρε. Παίζουν το game. Μπορεί να μην είναι τόσο καλή, μπορεί να μην είναι τόσο κακή, αλλά παίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι αφού. Βλέπεις, μου μπήκαν 4 άτομα, κατευθείαν το team μου έκανε respawn. Κατάλαβες τι γίνεται, ρε φίλε. Και παιδιά εδώ παίζει για να λύγουμε βασικά. Μια χαρά. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Α, όχι, βασικά που είμαι. Νόμιζα είμαι στο πίλαρ, ενώ ήμουν από κάτω. Για πάμε λίγο.
Μια χαρά. Πάρα αυτόν τον άλλο μισό. Ναι, λογικά έτσι θα μαζεύω τους κλόνους από το solo και. Daddy, you know.